Σας είπα για την ίδρυψη της Κασάνδρας, ήταν 3,5 εκατομμύρια. Το υλοποιούμε. Είναι σε εξέλιξη. Πήραμε 72.000 από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα ΚΕΠ τα αναβαθμίζουμε και κτηριακά, γιατί είναι δικό μας το κτίριο ιδιόκτητο, και σε ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό, κομπιούτερ, πρίντερ και όλα αυτά. 3,5 εκατομμύρια 400 κατασκευή του λυκείου. Ένα από τα μεγαλύτερα κοσμήματα που έχει αυτή τη μικόσμα που έχει ο Δήμος Κασάνδρας, το χρηματοδοτήθηκε, υλοποιήσαμε εμείς. 2,5 εκατομμύρια ανάπλαση φούρκας. Βρήκαμε τη μελέτη, την τρέξαμε, την χρηματοδοτήσαμε, την υλοποιήσαμε. Να σταθούμε λίγο εδώ, θα σταθώ γιατί. Στις αναπλάσεις, κυρία Χαλκιά, γιατί ας πούμε η Φούρκα είναι ένα χωριό το οποίο είναι στο εσωτερικό, στην Ανδοχώρα. Είναι ένας παραδοσιακός οικισμός, ο οποίος είναι ναι μεν πανέμορφος, ήταν όμως τελείως εγκαταλειμμένος. Ένα χωριό χωρίς πλατεία. Αυτό ξέρετε, ήταν το μοναδικό χωριό στην Κασάνδρα που δεν έχει πλατεία. Αυτό και τώρα θα έχει τρεις. Είδαμε εμείς σε επίσκεψη εκεί, είναι ένα χωριό το οποίο στην ουσία αλλάζει μορφή. Γίνεται ένας άλλος τόπος. Θα είναι ένα αγνώριστο χωριό. Ξέρετε πόσο χαρούμενη είμαι ότι βλέπω ανθρώπους να ανακατασκευάζουν τα ίδια τους τα σπίτια, να αναβαθμίζουν τα καταστήματά τους. Βλέπω κόσμο που έρχεται για να επενδύσει στο χωριό. Η Φούρκα είναι από τα πιο όμορφα χωριά. Είναι μέσα στο δάσος, όλο το καλοκαίρι έχει δροσιά. Είναι παραδοσιακός οικισμός και βλέπω τα σπίτια να τα φτιάχνουν. Άλλοι άρχισαν ήδη να τα δίνουν Airbnb. Άρα μιλάμε η Φούρκα αλλάζει σελίδα. Ένα χωριό που δεν είχε μία πλατεία και θα έχει τρεις. Θα μπορείς να περπατάς. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Εκεί κι αν είχαμε εντάσεις και θέματα. Παρ' όλα αυτά δεν θέλω να κοιτάω στα αρνητικά. Θέλω το ποτήρι να το βλέπω μισογεμάτο. Ο κόσμος δεν είναι χαζός, ξέρετε. Βλέπει ποιος δουλεύει, βλέπει ποιος προσπαθεί, βλέπει ποιος θέλει να καθυστερήσει, βλέπει τα πάντα. Γι' αυτό θα μας κρίνει ο κόσμος. Όλους μας. Πάντα. Από ποιο μετερίζει και να είμαστε. Έτσι. Είτε είστε εσείς δημοσιογράφοι, είτε στη δουλειά μου, τη δικιά μου. Όλοι κρίνονται. Πήγαμε λοιπόν και κάναμε μία βελτίωση πρόσβασης αγροτικών περιοχών στη Δημοτική Ενότητα Παλίνης. Ήταν από το ΕΣΠΑ, είναι από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης. Ξέρετε, η ανατολική πλευρά του Δήμου δεν έχει τόσο πρωτογενή τομέα όσο έχουμε εμείς. Άρα δεν έχει και τόσα κληροτεμάχια. Είναι παλιά χωριά. Άρα ήταν πολύ λίγοι δρόμοι, πήραμε 400.000. Πάμε λοιπόν για ένα πολύ μεγάλο έργο που μας ταλάνισε πάρα πολύ και εμένα προσωπικά, ο δρόμος Σκιώνης Χανιώτης. Ένας δρόμος που λύνει πάρα πολλά προβλήματα, εξυπηρετεί τον κόσμο για να μην κάνουμε άπειρα χιλιόμετρα, ναι. Και ενώνει το δυτικό κομμάτι με το ανατολικό. Ξέρετε, αυτός ο δρόμος πόσα χρόνια ήταν πεσμένος. Πάντως δεν ήταν από το 19 που αναλάβαμε. Πήγα και πίεσα τόσο πολύ, τους έπεισα ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα, γιατί έβλεπα ότι ο δρόμος σιγά σιγά μαζεύει και στο τέλος θα κοβόταν και τότε θα ήταν αλήθεια πολύ δύσκολη αποκατάσταση. Πήραμε 700.000. Από την επόμενη Τετάρτη θα ανοίγει απόγευμα, θα ανοίγει ο δρόμος το απόγευμα και μέχρι την Παρασκευή θα δοθεί στην κυκλοφορία. Το πρώτο κομμάτι, γιατί είναι να γίνει και ένα δεύτερο κομμάτι, γιατί είναι σε δύο κομμάτια πεσμένος. Δεν θα ξαναπέσει ποτέ. Κάναμε μία μελέτη σοβαρή, κάναμε μία μελέτη η οποία λύνει το πρόβλημα και θα περνάει ο κόσμος με ασφάλεια. Για κάποιους που λένε τι έργα κάνατε στη Σκιώνη. Είναι, εγώ καταλαβαίνω και την καθημερινότητα. Ναι. Είναι δρομολογημένα όλα, καταλαβαίνω όλα τους τα προβλήματα. Οι ασφαλτοστρώσεις σε 10 μέρες έρχεται η σειρά τους και περνάει από το χωριό και θα μπουν. Έγιναν οι επεκτάσεις των φωτιστικών, μπαίνουν τα πίλαρ. Όλα αυτά όμως, για να φτάσουμε να υλοποιηθούν, ήθελαν χρόνο. Ο κόσμος πλέον είναι ανυπόμονος. Τον δικαιολογώ και τον καταλαβαίνω. Όταν κάποια στιγμή έχεις ένα πρόβλημα και φτάνει στο τέρμα, λες δεν αντέχω άλλο. Το δεν αντέχω άλλο, το είπαν σε μένα. Όμως σημασία έχει ότι τα έργα γίνονται.
Όπως θα γίνει και η ράμπα. Που αυτή τη ράμπα εγώ την έχω κυνηγήσει και την τρέχω 2,5 χρόνια. Μιλάτε για τη Σκιώνη. Για τη Σκιώνη και τη Σίβρη, ειλικρινά σας λέω. Δηλαδή, μιλάμε ότι δύο ράμπες για να μπορέσω να τις υλοποιήσω, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δύο έργα μικρά δεν ήταν ότι υπήρχαν τα χρήματα, υπήρχαν μέλη και δεν μπορούσαμε να υλοποιήσουμε. Είχαμε τεχνικά θέματα που τα λύσαμε, τα διοδοτήσαμε όλα και αυτή τη στιγμή ξεκινάμε. Ο κόσμος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή να μην πιστεύει κιόλας. Ακόμα και εμένα, γιατί με τη ράμπα, επειδή είχα λίγο μια αιμονή και όλο κάτι γινόταν και πήγαινε πίσω και στο τέλος σταμάτησα να μιλάω και λέω θα δουν ξαφνικά τα συνεργεία να δουλεύουν και θα πω να γίνεται η ράμπα. Ναι, ο κόσμος θέλει να δει να το κάνει στο έργο για να το πιστέψει. Τελικά εκεί φτάσαμε. Αυτό όμως δεν το δημιούργησα εγώ. Ας σκεφτούν λοιπόν αυτοί που διοίκησαν όλο αυτό τον καιρό. Και δεν μιλάω μόνο για τους δικούς μου στην Κασάνδρα, γενικά μιλάω. Κάποιοι αιρετοί δημιούργησαν αυτή την οτροπία. Άρα, 2,5 εκατομμύρια ανάπλαση φούρκας. 400.000 η βελτίωση των αγροτικών δρόμων που θα γίνει. Αποκατάσταση λοιπόν της Σκιώνης 700 και πάμε στα 6.700.000 οι δύο, τα οικοσυστήματα, τα ερδρευτικά του νερού, επεξεργασίας νερού, είναι αυτά που λέω τα δηληστήρια στο Σάνι. Εδώ και 10 χρόνια δεν χρησιμοποιούν το νερό ούτε να πλένονται. Και αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιούμε το νερό για πόσιμο. Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει, λίγο να το αναλύσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πει, έχετε πει κι εσείς, το βλέπουμε κι εμείς, ότι αυτό που λέτε, ότι η Κασάνδρα είναι ένα νησί. Έτσι θα πρέπει να το παίρνουμε, έτσι θα πρέπει να το βλέπουμε. Πρώτος Άρα, μου άξονας, το πρόβλημα του νερού είναι υπαρκτό. Ήταν ο πρώτος μου άξονας να λύσουμε το πρόβλημα του νερού. Γιατί αν το έχουμε το νερό, δεν το υπολογίζουμε, δεν το αξιολογούμε. Όταν κόβεται όμως, τότε καταλαβαίνουμε την αξία του. Σαφώς. Η Κασάνδρα είναι νησί. Και θα έπρεπε λοιπόν. Στην Κασάνδρα που περιμένουν οι άνθρωποι το καλοκαίρι να δουλέψουν και κάποια στιγμή μπορεί απλά να μην έχει νερό. Να μην μπορεί να λειτουργήσει τη μονάδα του, το εστιατόριό του και πάει λέγοντας. Με 40 βαθμούς στην Κασάνδρα χωρίς νερό καλοκαίρι, δεν το συζητώ. Τα δίκτυα όλα είναι παμπάλαια. Οι βλάβες είναι άπειρες. Άρα έπρεπε λοιπόν να λύσουμε. Ήταν τρία τα κομμάτια. Πρώτον, το να βρούμε νερό, να εξοικονομήσουμε νερό ένα, να φτιάχνουμε τις βλάβες και ταυτόχρονα να αντικαθιστούμε τα δίκτυα, τα παμπάλαια σε καινούρια. Υπάρχει δίκτυο που είναι 30 χρόνια. Λογικό δεν θα έχει φθορές και βλάβες. Και απώλειες. Και τεράστιες απώλειες. Και χάνουμε και νερό, που είναι άδικο να το χάνουμε όταν δεν το έχουμε. Και από την άλλη, οι διαδικασίες είναι ότι αυτά είναι έργα κάτω από τη γη. Κανένας δεν τα καταλαβαίνει. Στην Κασάνδρα, όταν ανοίγουμε τη βρύση για να πέσει το νερό, έχει πολύ ψηλό κόστος από πίσω. Πάρα πολύ ψηλό. Ούτε εγώ μπορούσα να το φανταστώ όταν ήμουν στη θέση του πολίτη. Μα μας έκοψαν το νερό και φώναζα κι εγώ. Κι εγώ. Είναι η αυτόματη διαδικασία, γι' αυτό και τους καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν, 6.750.000 για να κάνουμε δύο δηληστήρια φαλάτωσης, έτσι ώστε το νερό που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε, αρχίζουμε και το χρησιμοποιούμε. Πάμε στον τηλέλεγχο. 1.350.000. Ο τηλέλεγχος λοιπόν έχει γίνει το ένα το κομμάτι, ολοκληρώθηκε το έργο επί της προηγούμενων διοικήσεων και εγώ ολοκλήρωσα το επόμενο κομμάτι. Τι είναι λοιπόν ο τηλέλεγχος? Να ξέρουμε πόσο νερό δίνουμε, πού το δίνουμε και πόσο νερό εισπράττουμε. Εκεί κατάλαβε ο Δήμος Κασάνδρας και οι προηγούμενες διοικήσεις και εγώ το πόσο νερό χάνουμε. Και άλλο χάνεται πού? Σε διαρροές, σε βλάβες ή σε υδροκλοπή? Σε υδροκλοπή. Γιατί επειδή το νερό είναι λίγο και όλοι φώναζαν οι διοικήσεις και ορθά φώναζαν μην καταναλώνετε το νερό για άρδρευση. Ο κόσμος όμως ήθελε να ποτίσει. Άρα έπαιρναμε το νερό της ίδρευσης και το πηγαίναμε για άρδρευση. Να το δεύτερο πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Πώς θα λυθεί αυτό? Δεν χρειάζεται να πετάμε ούτε σταγόνα νερό. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε νερό για άρδρευση και νερό για ίδρευση. Και έτσι να μην. Ναι, γιατί κι άλλος που έρχεται στο ξενοδοχείο, που έχει το ξενοδοχείο, που έχει την επιχείρηση, θέλει να έχει και τον καζόν, θέλει να έχει και τα λουλούδια, γιατί και χωρίς αυτά δεν μπορούμε να ζήσουμε. Άρα
Θα σας πω λοιπόν στο τέλος τι κάναμε για να λύσουμε οριστικά το πρόβλημα αυτό. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη και για μένα θα γίνει σημαία αυτή η διαδικασία. Γιατί ήταν, θα το πω και ας ακουστεί εγωιστικό, ήταν μια προσωπική μου, ένας προσωπικός μου αγώνας. Λιδωρήθηκα από πολλούς. Εγώ το πίστεψα, το έτρεξα και τώρα νιώθω πολύ δικαιωμένη. Άρα 6.754.000 και ένα για τις επεξεργασίες νερού και 1.350.000 για τον τηλέλεγχο. Κάναμε λοιπόν, και αυτό θέλω να πω, τα 670 χιλιάρικα, ξεκίνησα από την προηγούμενη διοίκηση, ολοκλήρωσε, έκανε επέκταση το παλιό τηλέλεγχο που είχαμε και ήταν 647 χιλιάρικα, για να μην αδικώ την προηγούμενη διοίκηση, για να μην μου λένε ότι είμαι άδικη. Πάμε λοιπόν. Πήραμε 12.812.000 για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό των βιολογικών της Χανιώτης και του Πευκοχωρίου. Από τους πιο επιβαρημένους. Με πολλά προβλήματα όλα τεράστια, τα χρόνια. Τεράστια. Με όσα προβλήματα θέλετε. Τα προβλήματα εγώ τα κληρονόμησα. Όταν έρχομαι λοιπόν και λέω ότι βρωμούσε ο βιολογικός Χανιώτης και πέρυσι και φέτος κάποια στιγμή, μιλάμε για πρόβλημα. Σοβαρό. Και έρχεται η διοίκησή μας και φέρνει 13 εκατομμύρια για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή αυτό δεν θα μας πιστωθεί. Δεν φέραμε 3 εκατομμύρια, ούτε 100.000. 13 εκατομμύρια. Για δύο βιολογικούς, οι οποίοι θα δουλεύουν για άλλα 30 χρόνια τουλάχιστον χωρίς πρόβλημα. Άρα λοιπόν η μελέτη που έγινε, έγινε βάσει των πληθυσμιακών αναγκών των σημερινών. Και συν παραπάνω. Με τους αυξητικούς αυτό με αυξητικούς δηλαδή, και, με τους αυξητικούς ρυθμούς. Και μάλιστα ήμασταν και λίγο υπερβολικοί στην αύξηση, αλλά θέλαμε να καλύψουμε τυχόν, να μην υπάρχει πρόβλημα για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σαφώς και είναι σημαντικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχουν προβλήματα, εφόσον ολοκληρωθεί αυτό, γιατί τα έργα κανονικά με αυτή τη λογική θα πρέπει να γίνονται. Μέχρι στιγμής, ξέρετε, είναι πολύ λίγα αυτά που φαίνονται σαν απλάσεις. Τα περισσότερα είναι... Είναι έργο όμως υποδομής. Είναι επί της ουσίας έργα αυτά, ναι, γιατί, κυρία Χαλκιά, γιατί αφορούν την, ξέρετε, ζωή μας, ξέρετε τι σημαίνει να είναι το καλοκαίρι, να είναι γεμάτες οι θάλασσες και οι παραλίες μας και να έχεις ένα πρόβλημα σε ένα βιολογικό και να αρχίζουν να τρέχουν τα λίμματα. Αυτό το έχουμε δει πολλές φορές στην Κασάνδρα, γι' αυτό είπα είναι πολλά χρόνια, γιατί... Άρα λοιπόν εδώ μπήκαμε και αρκετά χρόνια, κάθε να το λύσουμε. Η Κασάνδρα έπαιζε στα δίκτυα, τα τηλεοπτικά, με προβλήματα το καλοκαίρι αντίστοιχα. Θα σας πω όμως κάτι. Αυτό εδώ δεν είναι ότι έγινε το έργο, γιατί μου λένε πότε θα γίνει. Μα δεν μπορεί ένα έργο 13 εκατομμύρια με το που χρηματοδότησες. Ναι, αλλά το έχουμε. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε να το κάνουμε. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Άρα δηλαδή την επόμενη χρονιά στο 14 θα υπάρχει. Στο 24. Στο 24. Ναι, θα ξεκινήσει. Ναι, ναι, ναι. Αποκατάσταση λοιπόν και συντήρηση οδικού δικτύου παραλιακού μετόπου πολυχρόνου Πευκοχωρίου. Ένα, μπορώ να πω, το πιο επιβαρημένο. Αυτός ο δρόμος έχει καταταλαιπωρηθεί. Άρα λοιπόν πήραμε 400 χιλιάρικα, είναι σε εξέλιξη δημοπρασία. Θα κατασκευαστεί και αυτός για να μπορούν και οι άνθρωποι όλοι να μπορούν να περπατάνε σε δρόμο κανονικό και όχι τον υφιστάμενο. Πήραμε 500.000 με το που ξεκινήσαμε τη θητεία μας. Έγινε το έκτακτο φαινόμενο για την... στο παραλιακό μέτωπο της Χανιώτης, το θυμάστε, του Πευκοχωρίου. Με τη διάβρωση. Με τη διάβρωση. Πρέπει να πούμε αλήθειες, έτσι. Εγώ θα τολμήσω να την πω. Γιατί δεν είναι κάτι που κρύβεται. Πήγα λοιπόν τρέχοντας στην Αθήνα να πάρω τα χρήματα για να φτιάξω, γιατί είδα το παραλιακό μέτωπο της Ήβηρης να έχει καταστραφεί, του Πευκοχωρίου, με έπιασε απελπισία. Ήμουν και καινούρια, ο πανικός ήταν πολλαπλασιασμένος. Όντως, τεχνική μου υπηρεσία και τους ευχαριστώ, έκανε γρήγορα τη μελέτη, πήγαμε, μας έδωσαν 500.000, άρχισα εγώ και με το κατεπήγον να κάνουμε διαπραγμάτευση και ξαφνικά μου λένε δεν μπορείτε να κάνετε το έργο, οι υπηρεσίες. Λέω γιατί. Γιατί λέει όλοι οι πεζόδρομοι δεν είναι νομιμοποιημένοι. Ξέρετε πώς αισθάνθηκα. Και έπρεπε να βρούμε λοιπόν τον τρόπο και καθίσαμε και λέω
Ευχαριστώ πάλι την υπηρεσία μου, την τεχνική και την οικονομική. Είναι λίγοι άνθρωποι και δουλεύουν ο καθένας για τρεις. Και στους γκρινιάζω και στους φωνάζω, δουλεύει ο καθένας για τρεις. Και φτάνουμε στο σημείο να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της νομιμοποίησης και την ξεκινήσαμε. Και έτσι μπορέσαμε και προχωρήσαμε και φτιάξαμε. Άρα εγώ δεν κληρονόμησα το καλύτερο, το ιδανικό τοπίο. Και ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί αυτό το κούνημα στο χέρι δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Γιατί ο κόσμος είναι ταλαιπωρημένος. Και αντί όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη να προχωρήσουμε, ένιωθα πολλές φορές ότι είχα προσχώματα, μόνιμα. Παρ' όλα αυτά το κάναμε. Με δυσκολία. Το κάναμε όμως. Πάμε λοιπόν για δύο έργα που ήταν και αυτά από τα πρώτα, η Φώκια και η Χανιώτη. Η ανάπλαση του πάρκου της Χανιώτης και το κομμάτι το παραλιακό προς τη μεριά του στρατοπέδου στη Φώκια. Με σταύρωσαν για την Χανιώτη. Θέλω να το πω, ένιωθα ότι με είχαν σταυρώσει. Και τι είναι αυτό που θα γίνει, και είναι χάλια. Τους εξηγούσα ότι το Πράσινο Ταμείο, αυτό το πάρκο, το έχει προμόσιον στην Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται είναι ένα εκπληκτικό πάρκο, γιατί έγινε μελέτη με συνάρτηση ότι είναι δασικό μέρος, ότι η παρέμβαση πρέπει να είναι ήπια, όμορφη, με εγκυβωτισμένο θεατράκι. Τώρα νιώθω δικαιωμένη, γιατί που πάω μου λένε όλοι τι υπέροχο που έγινε. Όντως έγινε υπέροχο. Με τις ατέλειες δεν βγήκε τον καζόν. Θα βγει και τον καζόν. Τι να κάνουμε. Ξέρετε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μερικοί νομίζουν ότι κάνουν αντιπολίτευση με τον καζόν σε μία ανάπλαση. Μένει και αστείο αυτό να το πούμε, νομίζω. Σας πληροφορώ ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Νομίζω ότι διαβάζετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούτε τι μου χρεώνουν. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν έχω απαντήσει ποτέ και ξέρετε γιατί. Γιατί θεωρώ ότι η Κασάνδρα αξίζει κάτι ανώτερο. Αξίζει κάτι περισσότερο. Όχι μικροπολιτικές, όχι κακίες, όχι μιζέρια. Δεν ήμουν μίζερος άνθρωπος ποτέ στη ζωή μου. Γι' αυτό κοιτάω μπροστά, γι' αυτό δουλεύω, γι' αυτό προχωράω. Και ας με κρίνει ο κόσμος. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Άρα λοιπόν πάμε στην ανάπλαση, ολοκληρώνεται. Άργησε η ανάπλαση. Άργησε. Άργησε ο εργολάβος. Ξέρετε ποιο ήταν το πρόβλημα που σας έλεγαν και οι προηγούμενοι δήμαρχοι. Όταν δώσαμε λοιπόν πριν 2 χρόνια τις αναθέσεις και ερχόταν οι εργολάβοι και έδιναν κάτι εκτόσεις τεράστιες, 40-50%. Με την αύξηση, με το ενεργειακό πρόβλημα, αυξήθηκαν όλα τα υλικά και ξαφνικά αυτοί δεν μπορούσαν να υλοποιήσουν το έργο. Δεν μπορούν να υλοποιήσουν. Ναι, αλλά δεν μπορούσε να σταματήσει και το έργο. Δεν γίνεται, αλλά υπάρχει μια διαδικασία. Αυτό ξέρετε τι χρονοκαθυστέρηση ήταν για όλους τους δημάρχους, όχι μόνο για μας. Αυτό κάτι που το λένε όλοι. Ναι, και το αντιμετωπίσαμε και σε επίπεδο κυβέρνησης. Δηλαδή το αντιμετώπισε η κυβέρνηση ίδια στα δικά της τα έργα. Εξασφαλίσαμε λοιπόν και 36.000, αν πεις γιατί το λες αυτό, ναι, γιατί το εξασφάλισα. Για να κάνουμε το επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση των κοινόχρηστων και των κοινοφελών χώρων. Θέλετε να σας πω κάτι που δεν μπορούσα να το διαχειριστώ σαν πληροφορία. Δεν υπάρχει καμιά διοίκηση μέχρι τώρα δεν έκανε κύρωση κοινοχρήστων χώρων στα παλιά χωριά. Που σημαίνει ότι για να πάμε να εισπράξουμε από εδώ και να νοικιάζουμε πρέπει να έχουμε κύρωση κοινοχρήστων χώρων. Το αυτονόητο. Γιατί μέχρι τώρα δεν μιλούσα. Έλεγα να το κάνουμε. Σημασία έχει να το κάνουμε. Ό,τι δεν έχει να το κάνουμε. Ναι, αλλά δεν μπορεί κάποιοι να καταλογίζουν πράγματα σε έναν άνθρωπο που ήρθε και αρχίζει και δουλεύει. Άρα πρέπει να το πείτε κιόλας. Εννοείται. Δεν υπήρχε κύρωση κοινοχρήστων χώρων. Ξεκινάει τώρα να κάνουμε κύρωση κοινοχρήστων χώρων στα παλιά χωριά. Και δεν μιλάω για τα χωριά τα οποία έχουν καινούριους νέους οικισμούς. Προμήθεια εξοπλισμού και ολοκληρωμένη διαχείριση των δικτύων ίδρυυσης του Δήμου Κασάνδρας. 8.977.000. Ο Δήμος Κασάνδρας, λοιπόν, να σας πω ότι οι υπάλληλοι του ήταν όλοι σε προσωποπαγείς θέσεις, που σημαίνει ότι κάποιος που κατέχει προσωποπαγή θέση, σημαίνει ότι όταν φεύγει δεν αντικαταστείται. Δεν ισχύει το 5, φεύγουν 5 σε σύνταξη, μπαίνει ένας. Το 80% του Δήμου Κασάνδρας είναι προσωποπαγείς. Αν βγουν λοιπόν όλοι αυτοί σε σύνταξη, καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος Κασάνδρας δεν θα έχει προσωπικό. Δεν λειτουργεί. Ακριβώς. Δεν λειτουργεί. Ήταν η λύση. Ναι,
Και κανένας δεν έκανε υποδομή στο να ζητήσει. Εγώ πήρα 11 δημοτικούς αστυνόμους και 5 μηχανικούς 16 και έναν στην οικονομική 17 και έναν στο ΚΕΠ 18. Μόνιμες θέσεις. Συν τις μετακινήσεις που έγιναν με την κινητικότητα. Έφερα 18 άτομα μόνιμο προσωπικό του Δήμου. Δεν είχαμε άτομα κάποια στιγμή να μετρήσουν τα ρολόγια για να στείλουμε λογαριασμούς. Αυτό κι αν είναι πρόβλημα. Με αυτή τη λύση λοιπόν, στο κομμάτι της Καλλιθέας, του Πευκοχωρίου, στο ανατολικό κομμάτι που εκεί είναι ο περισσότερος όγκος, κάναμε το εξής, βάλαμε τα έξυπνα ρολόγια. Ένα σύστημα που περνώντας το μηχάνημα απ' έξω θα μπορεί να μετράει, να παίρνει τις μετρήσεις και να τις στέλνει κατευθείαν στο σύστημά μας για να γίνεται η χρέωση. Αυτό πρέπει να γίνει σε όλη την Κασάνδρα. Τμηματικά λοιπόν ξεκινήσαμε με κάποια χωριά και θα συνεχίσουμε και στα άλλα. Άρα μιλάμε για έξυπνα υδρόμετρα. Λοιπόν, αυτά τα υδρόμετρα λοιπόν έχουν δύο πυλώνες εξυπηρέτησης. Πρώτον, δεν χρειάζεται να υπάρχει άτομο να περνάει να τα μετράει, άρα περνάει το σύστημα και παίρνει τα δεδομένα και τα πάει στο κομπιούτερ. Και το δεύτερο είναι ότι αυτά τα υδρόμετρα βγαίνουν πια έξω από το σπίτι, άρα δεν μπορεί να υπάρχει bypass, δεν μπορεί να υπάρχει κλοπή. Υδροκλοπή. Πολύ βασικό. Και ελέγχονται, γιατί όλα τα ρολόγια τα περισσότερα είναι μέσα στις οικίες. Εκεί δεν μπορείς να πας να ελέγξεις, γιατί ο άλλος αν δεν σου επιτρέψει, δεν μπορεί να πάει. Δεν μπορείς να μπεις. Άρα, βγάζοντας τα ρολόγια έξω από τα σπίτια, όπως είναι τα ρολόγια της ΔΕΗ, λύνουμε δύο προβλήματα. Έναν του εργαζόμενου που δεν υπάρχει, δεν έχουμε εργαζόμενο, και δεύτερον, την υδροκλοπή. Αυτά έχουν και ένα άλλο αβαντάζ. Μπορούμε να τα λειτουργήσουμε και με προπληρωμή. Δηλαδή, όπως είναι οι κάρτες, οι τηλεκάρτες στα κινητά μας, να μπορεί να έρθει ο άνθρωπος το καλοκαίρι, να πει εγώ θέλω να αγοράσω τόσο νερό, να το πάρει το νερό του, να το προπληρώσει και να μην περιμένει ούτε λογαριασμό, ούτε τίποτα. Πάμε λοιπόν σε μια ψηφιοποίηση των υποδομών της Κασάνδρας. Πολύ βασικό. Πάρα πολύ βασικό. Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο του Δήμου Κασάνδρας. Ουσιαστικά είναι ένα έργο 3,5 εκατομμύρια, είναι ανάπλαση της Κασάνδρας, στη Βάλτα. Που όντως η Βάλτα είναι υπονεμένη. Αυτή τη στιγμή με το που ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των σωληνώσεων θα ξεκινήσει αυτομάτως η ανάπλαση. Και από τις τρεις εισόδους, από τα φανάρια τα πρώτα, εκεί που είναι τα κεντρικά φανάρια τα πρώτα που βλέπουμε, στο κέντρο υγείας αριστερά και στην αστυνομία στα τρίτα φανάρια αριστερά. Θα φτάσει μέχρι την πλατεία, θα φτάσει μέχρι την εκκλησία, το δασαρχείο. Πιάνουμε λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου της Κασάνδρας. Ναι, να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία. Τη μελέτη την κάναμε εμείς. Ναι, μπαίνουμε στη διαδικασία να σταματήσει ο πεζόδρομος, να γίνει μια λωρίδας κυκλοφορίας για να μπορούν να ανοίξει ο πεζόδρομος πια, να πάρει αξία το κέντρο, να μπορούν να ξαναζωντανέψουν τα μαγαζιά με τα πεζοδρόμια τους. Το υποσχέθηκα, έκανα τη μελέτη, έφερα τη χρηματοδότηση. Ήταν η χρηματοδότηση που μας έδωσε ο κύριος Πέτσας την τελευταία φορά που ήρθε. Γιατί και δεν θα γίνει και δεν θα γίνει. Δεν θέλω να τάζει κανένας τίποτα. Ο καθένας δείχνει αυτό που έχει κάνει. Το τι θα κάνουμε είναι άλλο πράγμα. Το τι έχει κάνει ο καθένας όμως είναι πράγματα που φαίνονται. Άρα ουσιαστικά η ανάπλαση, γιατί είναι η βελτίωση, έτσι είναι το πρόγραμμα οδικής ασφάλειας, με πεζοδρόμια, για τυφλούς, για αμαία, για ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να μπαίνουν στα σπίτια τους, να υπάρχουν ράμπες. Θα είναι ένα έργο όμορφο και θα αναδείξει την Κασάνδρα. Είναι ένα έργο το οποίο το δικαιούται η Κασάνδρα και δεν δικαιούται μόνο αυτό η Κασάνδρα. Εγώ υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω και πάνω από το χωριό, ότι θα γίνει ανάπλαση και της πλατείας ξεχωριστά. Βασικά είναι ένα έργο πνοής, το οποίο η Κασάνδρα, η έδρα του Δήμου, το είχε νομίζω σαν πρώτη απέτηση από όλους όσους πολιτεύτηκαν. Ήταν δύσκολο, ξέρετε κυρία Καζάκα, ήταν πάρα πολύ αυτό δύσκολο. Αντιλαμβάνω. Ήταν πολύ μεγάλο έργο. Και μάλιστα τα 2 εκατομμύρια, για να είμαι σαφής, είναι η χρηματοδότηση, το 1,5 είναι οι διοι πόροι. Δεν φτάνει αυτό.
Είμαστε η πρωτεύουσα ενός από τους πιο όμορφους και σημαντικούς δήμους της Κασάνδρας. Της Ελλάδος, συγγνώμη. Άρα λοιπόν, μπήκαμε στη διαδικασία και το κάναμε και αυτό. Πήραμε 2 εκατομμύρια από τα 3,5 που με την έκπτωση θα έχουμε λιγότερο εμείς στους ίδιους πόρους. Μας δώσαν προχθές άλλα 180 χιλιάρικα για την πυροπροστασία, να πάμε να ανοίξουμε τους δρόμους, να φτιάξουμε δρόμους, να ανοίξουμε δρόμους, να μπορούμε να βοηθήσουμε τις εθελοντικές ομάδες, γιατί κατάλαβα, γιατί ήμουνα σε μια σύσκεψη στο Υπουργείο με τον κύριο Στυλιανίδη, όταν τους εξήγησα ότι σε έκτακτα φαινόμενα δεν φτάνουμε εμείς και οι υπηρεσίες. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά των εθελοντικών ομάδων. Σαφώς. Και επειδή θέλω να πω κάτι εδώ έτσι λίγο. Εγώ είμαι εθελόντρια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ αστείο να κάνουμε σπέκουλα με τον εθελοντισμό και να τον χρησιμοποιούμε για προεκλογικό αγώνα. Εγώ είμαι εθελοντής στη ζωή μου. Δεν έπρεπε να γίνω δήμαρχος για να γίνω εθελόντρια. Έχω εκπαιδευτεί, έχω συμμετέχει σε πάρα πολλές εκπαιδεύσεις. Άρα λοιπόν τι κάναμε, αυτή τη στιγμή ο Δήμος Κασάνδρας με την ελληνική ομάδα διάσωσης θα έχουμε ένα σκάφος διασωστικό, τους παίρνουμε τη Λέμβο και θα έχουμε ένα διασωστικό σκάφος για απομάκρυνση σε περίπτωση ουμιγέννητος φωτιάς και θα έχουμε ένα διασωστικό σκάφος που θα μπορεί ακόμη και κάποιο από ένα ναυάγιο να κουβαλήσει κόσμο. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, πόσοι δήμοι το έχουν αυτό. Άρα η εθελοντική ομάδα μαζί με το Δήμο βγάλανε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν και για τις άλλες εθελοντικές ομάδες. Τους αγοράζουμε όλο τον εξοπλισμό για να μπορούν να συμμετέχουν στη φωτιά. Γιατί δεν μπορείς να έρθεις με το σακάκι σου. Άρα πρέπει να τους βοηθήσουμε. Αυτό που λέω ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε δουλειά είναι αυτό ακριβώς. Μας ήρθε λοιπόν και μία πολύ πρόσφατα μία ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοπίας από τη περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Κύψα λοιπόν είναι ένα κομμάτι ανάμεσα στην Κασάνδρα και στη Σάνη, το οποίο είναι, πηγαίνουν οι βαλτιώτες, θα σας το πω απλά, και κάνουμε μπάνιο. Στη Σίβηρη και στην Κύψα. Είναι 280.000. Ακόμα και αυτό κάποιοι δεν το ψήφισαν, το καταλαβαίνετε. Έζησα να έρχονται χρήματα και να μην το ψηφίζουν. Πέρασα δύσκολα, αλλά δεν καταλαβαίνω και πολλά από αυτό. Έμαθα στη ζωή μου να αγωνίζομαι, γιατί δεν μου ήρθε τίποτα και εύκολα. Και πάμε λοιπόν στο μεγάλο πρόγραμμα. Ξεκινήσαμε λοιπόν πριν 3 χρόνια, όλη η ομάδα μας, να μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε ένα ολιστικό πρόγραμμα. Τι ήταν αυτό, πώς θα διαχειριστούμε το νερό. Άρα, βάζουμε και λέμε, κάνουμε αναβάθμιση και επέκταση όλων των βιολογικών της Κασάνδρας και ερχόμαστε και διαχειριζόμαστε το νερό, γιατί το νερό που θα βγαίνει θα είναι καθαρό. Πού μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, σε δεξαμενές και σε κρουνούς για να έχει πυροσβεστική στο δάσος, ένα. Και δύο, να κάνουμε δίκτυο ώστε να υπάρχει μία βρύση για άρδρευση και μία για ίδρευση, με πολύ χαμηλό κοστολόγιο. Ξέρετε τι σημαίνει στην κυκλική οικονομία, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο συνέδριο που πήγα στις Βρυξέλλες ήταν για την κυκλική οικονομία. Εκεί το είπε ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου από την Αμερική, το έπιασα, το συζήτησα με δικούς, με τον ίδιο τον Υπουργό και μπήκαμε στη διαδικασία να το διεκδικήσουμε. Ένα έργο 50 εκατομμύρια. Και μάλιστα, όταν κατεβήκαμε και αρχίζαμε να παίρνει σάρκα και οστά για να το κάνουμε το πρόγραμμα, να το στείλουμε μαζί με το ΙΜΕΠΕΡΑ, έτσι. Δεν το κάναμε μόνοι μας ο Δήμος Κασάνδρας, να είμαι ξεκάθαρη. Είναι ένα έργο λοιπόν, αυτό το ληστικό πρόγραμμα που αφορά αυτούς τους 4 Δήμους, το οποίο ανακοινώθηκε στο Δήμο Ρεθύμνης επίσημα, θα ανακοινωθεί και σε εμάς επίσημα, θα έρθουν και οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο διοικητής του ΙΜΕΠΕΡΑ για να το ανακοινώσουμε. Και αφορά το νερό μας. Είναι 200 εκατομμύρια ευρώ για 4 Δήμους. Δεν πρόκειται ούτε να μας το διεκδικήσει κανένας, ούτε να μας το πάρει κανένας. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια διαδικασία για να τον ολοκληρώσουμε
και να χρησιμοποιούμε το νερό. Εκείνο που καταλαβαίνω, κυρία Χαλκιά, είναι ότι μπαίνετε σε μια διαδικασία να λύσετε άπαξ και διαπαντός το θέμα του νερού της λειψιδρίας στην Κασάνδρα. Γιατί αυτό σημαίνει, μπαίνοντας σε μια διαδικασία κυκλικής οικονομίας, που είναι πάρα πολύ ουσιαστική και ωφέλιμη, και μακροπρόθεσμα θα φέρει και άλλα χρήματα στο Δήμο. Γιατί όλα κινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από αυτό. Ακριβώς. Και δεν σας μιλάω ότι ο Δήμος Κασάνδρας έχει μια εξωστρέφεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταθέσαμε μία πρόταση, ήμασταν ο άξονας και ήταν δορυφόροι μας η Ισπανία, η Ιταλία, η Ρουμανία, για να κάνουμε προγράμματα, καταθέσαμε πρόγραμμα για το περιβάλλον, για την προστασία του δάσους. Ξανακαταθέσαμε πρόγραμμα πάλι στον κλάδο, στο κομμάτι του εύξηνου πόντου, γιατί συμμετέχουμε κι εμείς εκεί, μαζί με άλλους 4 εταίρους, για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αναδάσωση και αποψήλωση για την ασφάλεια της πυροπροστασίας. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική η πυροπροστασία. Άρα και πάμε στο τέλος. Στο τελευταίο που τα άφησα για το τέλος. Αλλά όλα αυτά είναι 110 εκατομμύρια. Εγώ να βγάλω τα 8,5 που δεν τα έφερα εγώ, να μην τα χρεωθώ εγώ, είναι 100 εκατομμύρια. Ας μου πει μία διοίκηση του Δήμου Κασάνδρας που με τόσες δυσκολίες, με COVID, με ενεργειακό πρόβλημα εντονότατο και χωρίς να έχει την πλειοψηφία, πόσα χρήματα φέραν. Και να μου κουνάνε το δάχτυλο γιατί δεν βγήκε τον γκαζόν στο πάρκο της Χανιώτης. Δηλαδή κάποια στιγμή να κοιτάζουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Ναι, πολλά δεν έκανα. Ναι, πολλά δεν έκανα. Δεν θα τα πούμε τώρα, εγώ, κυρία Χαλκιά. Τι λέω, εγώ είπα τι έκανα. Θα πω όμως και τι δεν έκανα. Γιατί ξέρετε, έχω και άλλα 10 εκατομμύρια εδώ να πω. 10 εκατομμύρια, επισκευές κτηριακών και υποδομών κτηρίων, βελτίωση φωτισμού. Δώσαμε 1,5 εκατομμύριο και κάνουμε επεκτάσεις φωτισμού από ιδίους πόρους. Διορθώνουμε τις κεφαλές που όλα τα φωτιστικά ήταν ένα προς τα εδώ και ένα προς τα εκεί και βρίσκαμε 4 σε ευθεία, το γλιντούσαμε. Γιατί δεν έγιναν από το 19 μέχρι τώρα τα προβλήματα, κυρία Καζάκα. Γιατί όντως δώσαμε την ψυχή μας, την καρδιά μας, οι ασφαλτοστρώσεις. Με ιδίους πόρους κάνουμε τους ασφαλτοστρώσεις εντός οικισμών. Με ιδίους πόρους. Λοιπόν, δεν κάναμε στην Άθεια το τυχείο του Αρχάγγελου. Με τη δυσκολία, με την αρχαιολογία, γιατί ξέρουν όλοι ότι στην Άθεια η αρχαιολογία είναι πάνω από όλους και από όλα. Και παρόλα αυτά τα προσπεράσαμε και τρέξαμε και διορθωθήκαμε και πηγαίναμε όπως μας έλεγαν και τα κάναμε. Άρα τελειώσαμε την εκκλησία του Αρχάγγελου. Συντηρήσαμε τα πλακοστρωμένα του οικισμού της Αθήνας. Όχι όλα, τα κεντρικά. Θέλει κι άλλα, το ξέρω. Εμένα ξέρετε ποιο είναι το όραμά μου για την Άθητο. Να την ξανακάνουμε από την αρχή. Πρέπει η Άθητος να ξανακάνει τα πλακόστρωτά της από την αρχή. Γιατί? Γιατί έγιναν πριν πολλά χρόνια, γιατί δεν συντηρήθηκαν όπως έπρεπε και έχουν φθορές. Και το μπάλωμα στο μπάλωμα δεν είναι λύση. Άρα για την Άθητο να ξαναγίνει όλη από την αρχή. Πάμε λοιπόν, κάναμε αποκατάσταση στα κτηριακά, σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Ξέρετε πώς ήταν τα κτίρια των δεξαμενών, των αντιλιοστασίων. Όλα ήταν ξέφραγα μέσα. Επισκευάσαμε τα κτίρια, τα σχολικά, έξτρα από τις επιχορηγήσεις, έτσι. Αυτά ήταν με ιδίους πόρους. Κάναμε παροχές αποχέτευσης και επέκτασης. Στο δίκτυο αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Παλίνη και της Δημοτικής Ενότητας Κασάνδρας. Θέλει κι άλλο, ναι, θέλει κι άλλο. Δεν φτάνει. Έλγα βελτίωση υποδομών του Δήμου, υποδομών ίδρυψης 2 εκατομμύρια. Είναι σε εξέλιξη. Αναβάθμιση επέκταση δικτύων αποχέτευσης κατασκευή ιδιωτικών παροχών, 1,5 εκατομμύριο. Ξέρετε, όταν έρχεται όλος και σου λέει θέλω να κάνω σύνδεση, και εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση. Γιατί δεν είναι μόνο τα εντός οικισμού, είναι και τα εκτός οικισμού. Τα εκτός οικισμού δεν σας τα αναφέρω. Γιατί δεν ασχολιόμαστε με αυτά. Για τα εντός, εκεί που έχει υποχρέωση ο Δήμος, εκεί που ο Δήμος έπρεπε να είναι παρόν. Με ποιο προσωπικό? Που δεν υπάρχει. Άρα πάμε πού στη λύση? Της εργολαβίας. Της ανάθεσης. Όχι της ανάθεσης, συγγνώμη για την έγγραφα, της εργολαβίας.
Αναπλάσαμε την Αγία Παρασκευή. Θα μου πεις 160.000. Ναι, 160.000. Μέχρι τώρα δεν είχε μπει ούτε σέντς. Στα νεκροταφεία, το πρώτο πράγμα που κάναμε, ξέρετε, ρίξαμε άσφαλτο για να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα νεκροταφεία. Στην Αγία Παρασκευή δεν είχε άσφαλτο για να πάνε στα νεκροταφεία. Αμαία και οι γιαγιάδες δεν μπορούσαν να πάνε στα νεκροταφεία όταν έβρεχε. Αυτό. Τα νεκροταφεία δεν τα κάναμε εμείς και τα αφήσαμε χωρίς δρόμο. Άρα λοιπόν, οι δύο κάθετοι στο Πευκοχώρι. Ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Δεν γίνεται έργο χωρίς να ταλαιπωρηθούμε λίγο. Τώρα όμως τα απολαμβάνουν. Σίγουρα. Και η ανάπλαση είναι εξαιρετική. Και περνώντας και έξω, περνώντας από το δρόμο. Κάναμε το δρόμο, κάναμε το δρόμο για το μοναστήρι. Υπάρχει, ξέρετε, ο θρησκευτικός τουρισμός που είναι πολύ έντονος στην Κασάνδρα. Έχουμε ένα μοναστήρι. Αν πάτε σε όλα τα μοναστήρια στα νησιά, σε άλλες περιοχές και δείτε τους δρόμους, ειλικρινά θα εντυπωσιαστείτε. Και αυτό το έρμο το μοναστήρι εκεί δεν είχε δρόμο να πάει, δεν μπορούσε να πάει κανένας. Τώρα πάνε και λεωφορεία. Είναι επισκέψιμο. Άρα θα πρέπει να σκεφτόμαστε και το θρησκευτικό τουρισμό, αν θέλουμε να πάμε και σε εκείνο το κομμάτι. Κάναμε έργα βελτίωσης διαδημοτικής οδοποίησης, αυτό που σας είπα, τα 2.700 της ασφαλτοστρώσης που κάνουμε τώρα. Είναι ένα έργο που έχει μια διάρκεια 3 ετών. Δεν μπορούμε να πάμε σε ένα χωριό, να το τελειώσουμε όλο, να πάμε σε ένα άλλο. Ξεκινάμε και γυρνάμε σε όλα τα χωριά. Δεν μας άφησε ο καιρός. Θα είχαμε κάνει πολύ περισσότερα χιλιόμετρα αν ο Μάιος δεν ήταν ένας μήνας τόσο βροχερός. Κάναμε κατασκευή διατάξεων καθελκύσεως ανέλκυσης. Τώρα είναι αυτό που σας λέω, οι ράμπες που θα γίνουν τώρα, θα ξεκινήσουν. Και κάναμε και διαρρυθμίσεις του. Κάναμε έναν αγώνα. Να πω και κάτι, να μην λέμε μόνο τα καλά. Κάναμε έναν αγώνα να κάνουμε το γραφείο δόμησης. Δεν τα καταφέραμε. Δεν μας βοήθησε ο χρόνος. Δεν μας βοήθησε το Υπουργείο σε αυτό το σημείο. Ήταν απόλυτη. Οπότε σε εκείνο το χώρο θα βάλουμε την τεχνική μας υπηρεσία. Πάμε λίγο να μιλήσω για το πιο σημαντικό που τα άφησα στο τέλος. Η βιολογική. Είναι αυτό που ταλανίζει την κρυοπηγή, το παλιούρι, την Αγία, τα λουτρά και τη σκιώνη. Είχε ξεκινήσει, θέλω λίγο 2 λεπτά, είχε ξεκινήσει μία μελέτη να γίνει όλο αυτό, όχι της κρυοπηγής φυσικά, καταλαβαίνετε, του παλιουρίου, της Αγίας Παρασκευής, των λουτρών και της σκιώνης, ένας βιολογικός. Το κόστος ήταν μαμούθ. Δεν υπήρχε περίπτωση να μας χρηματοδοτήσει κάποιος 35 εκατομμύρια για να κάνουμε ένα έργο 5.000 άνθρωποι. Μπήκαμε λοιπόν στην διαδικασία με τους μελετητές, με την τεχνική μας υπηρεσία, όλη η διοίκηση, όλοι μας οι σύμβουλοι και πήγαμε και σπάσαμε αυτά τα κομμάτια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έτοιμη μελέτη για το βιολογικό του παλιουρίου που θα είναι ένας κόμπακτ βιολογικός μόνος του. Η Αγία Παρασκευή με έναν τηλεοστάσιο θα ανεβεί, οπότε ελευθέρα ώρα θα συνδεθεί με το Πευκοχώρι. Ήδη έχουμε την αναβάθμιση του βιολογικού, άρα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Και η σκιώνη μαζί με τα λουτρά θα έχουν ένα βιολογικό. Προσπαθήσαμε να το βάλουμε στη φούρκα. Δεν γινότανε. Άρα πάμε να κάνουμε έναν ξεχωριστό βιολογικό. Αυτά δεν γίνονται, ξέρετε, από τη μία στη μέρα στην άλλη. Αυτές οι μελέτες είναι μελέτες μεγάλες, με προγραμματισμό, μειώσαμε λοιπόν το κόστος κατά τουλάχιστον 15-20 εκατομμύρια, άρα μπήκαμε στη διαδικασία ότι με το που ανοίξει πρόγραμμα αυτοί χρηματοδοτούνται. Δεν θέλω να σας πω για το τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Δεν μπορείτε να μας πείτε, κυρία Χαλκιά, γιατί θέλω να πω το εξής. Δεν περίμενα να φέρετε τόσο πολλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, είχα μία εικόνα ενός ποσού που ήταν τα 120 εκατομμύρια, αλλά δεν φαντάστηκα ότι η δουλειά η οποία έχετε κάνει είναι τόση. Και βέβαια καταλαβαίνω και το φόρτο, την ένταση που έχετε, γιατί ήταν μία τετραετία δύσκολη για εσάς. Περάσατε πολλά, καταφέρατε να κάνετε όλο αυτό. Εγώ όμως παρόλα αυτά θα ήθελα την επόμενη φορά να ασχοληθούμε, γιατί στο πρόγραμμά σας προεκλογικά είχατε πει ότι 14 χωριά έχει ο Δήμος Κασάνδρας και στα 14 θα σταθείτε. Να δούμε τι είναι αυτό το οποίο δεν έγινε και να το συζητήσουμε. Είναι λοιπόν, πολύ σημαντικό. Έχουμε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο μας. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να σας καληνυχτήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα.